Θα πάμε τώρα, θα πάμε στα Χανιά, καθώς εκεί βρέθηκε ένα τηλεοπτικό συνεργείο από το γαλλικό το τηλεοπτικό δίκτυο, το TV5. Σωστά? TV5, λοιπόν, υπάρχει προφορά η γαλλική βέβαια, TV5, και βλέπουμε τον κύριο Νίκο Αποστολάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Παραδοσιακού Συλλόγου Σελήνου. Κύριε Αποστολάκη, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, χαίρομαι. Βρέθηκε λοιπόν το TV5 με τη βοήθεια της Εύης Πανού, να το προφέρω σωστά, στην περιοχή. Έστησαν εκεί τα μέλη του συλλόγου ένα γλέντι παραδοσιακό, είπαν και κάποια ριζίτικα. Το κέφι έτσι ανέβηκε, υπήρχε, τράβηξαν όλο αυτό το όμορφο γλέντι εκεί η παραγωγή, το τράβηξε η παραγωγή και θα προβληθεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα από το TV5, το οποίο βέβαια το παρακολουθούν καθημερινά εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος εσάς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ σαν σύλλογος και σαν κριτική που το κανάλι TV5 και France 5 μας έκαναν αυτή την πρόταση προκειμένου να καταγράψουν κάτι αυθεντικό σχετικά με την μουσικοποιητική παράδοση της Κρήτης. Τώρα, γιατί επέλεξαν εμάς αυτό, δεν μπορώ να το πω. Το μάθαν από δικούς τους κύκλους και δημοσιογράφους. Μάλιστα, σας επέλεξαν. Ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο. Ναι. Έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από το τοπίο, από τη φιλοξενία. Από τα ριζίτικα τραγούδια, βέβαια το πρόγραμμα ήταν λίγο σύντομο διότι ήθελαν να καταγράψουν και τοπία διάφορα. Κατορθώσαν να πούμε μόλις 3 τραγούδια, ενώ στο πρόγραμμα ήταν 6 με 7. Δεν πειράζει όμως, το αποτέλεσμα πιστεύω ότι είναι το ίδιο. Ξέρετε, εντυπωσιασμένοι έμειναν και οι Γάλλοι, ωστόσο το θέλατε πολύ και εσείς αυτό το γλέντι, καθώς σε λέω πανδημίας, λόγω πανδημίας φαντάζομαι είχατε καιρό να βρεθείτε έτσι, έτσι δεν είναι? 3 χρόνια είχαμε να μαζευτούμε σαν σύλλογο, σαν ομάδα ριζίτικου τραγουδιού. Εκεί πήγαμε χωρίς πρόβα φυσικά, δεν επιτρέπεται πρόβα σε τέτοια πράγματα. Και νομίζω αν κατεγράφεται κάπου σε ένα CD θα ήταν ατόφιο. Όπως εκείνα που έχουμε κάνει. Για πείτε μας οι Γάλλοι τώρα, έμειναν εντυπωσιασμένοι, τι σας είπαν, με το στόμα ανοιχτό? Ναι, ήταν εξαιρετικά εντυπωσιασμένοι από αυτό που άκουσαν και από αυτό που είδαν. Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για αυτούς. Ποια ριζίτικα είπατε? Είπαμε το πρώτο τραγούδι «Εγώ θωρώ την τάβλα πας γυναίκα λαστρωμένη». Ναι. Είπαμε «Αϊτέ που κάθεστε ψηλά στο όρος το χιονισμένο», της Αντροσύνης τραγούδι που τιμά την Κρήτη ολόκληρη νομίζω. Και είπαμε και ένα ορδικό τραγούδι. Απόψε κρύος έπιασε και τα πουλάκια εργάστησαν. Στο πρόγραμμα είχαμε και ένα κοινωνικό τραγούδι. Είχαμε και ένα αλληγορικό. Είχαμε και ένα της θάλασσας. Δυστυχώς δεν τα είπαμε. Δεν πειράζει όμως. Για πείτε μας τώρα, πότε θα προβληθεί όλη αυτή η διαδικασία, αυτό το γύρισμα? Σας είπαν? Δεν μας είπαν. Περιμένω ένα τηλέφωνο τους. Όταν θα το μάθω, θα φροντίσω να το μάθετε κι εσείς. Βέβαια, και το θέλουμε πάρα πολύ. Αυτό έλειπε τώρα, να προβληθεί στο συγκεκριμένο δίκτυο και να μην το μάθουμε και να μην κάνουμε αναφορά κι εμείς. Δυνατή η κριτική παράδοση, ο τόπος εδώ, σωστά κύριε Αποστολάκη, που στέλνει μηνύματα λεβεντιάς σε όλο τον κόσμο και το αποδείξαμε. Ας είστε καλά. Κάναμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για την Κρήτη, τον πολιτισμό της, στους ανθρώπους της. Και ναι, βέβαια. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και με το δικό σας κανάλι κάποια στιγμή. Βέβαια, χαρά μας εννοείται. Λοιπόν, Μαντινάδα έχει το πρόγραμμα να κλείσουμε, να μας αφιερώσετε κάτι ή το πάμε για την επόμενη σύνδεση? Σας πιάνω προετοίμαστο. Κοιτάξτε, είπαμε τα τραγούδια, είπαμε Μαντινάδες, αλλά τα τραγούδια είπαμε. Κοιτάξτε, τα ριζίτικα τραγούδια συνοδεύονται συνήθως από μία Μαντινάδα. Ναι. Για να συμπληρώσουν το νόημά τους. Συνήθως, όχι ότι είναι υποχρεωτικό. Μαντινάδα για μας, λέω εδώ, αφιερωμένη για μας. Α, για εσάς. Όχι, κοιτάξτε, δεν είμαι αυτή τη στιγμή προετοιμασμένος. Την επόμενη φορά, εάν με ειδοποιήσετε, θα έχω βέβαια σκεφτεί να πούμε παραπάνω από 5. Παραπάνω από 5, τιμή μας. Λοιπόν,
Να σας ευχαριστήσω και να σας καληνυχτήσω. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε καλές εκπομπές. Να είστε καλά, βέβαια. Υποχρέωσή μας να βγάζουμε αυτά τα ωραία θέματα και με χαρά να δείξουμε και τη στιγμή που θα προβληθεί όλη αυτή η προσπάθεια από τους Γάλλους.